Πάμε παρακαλώ πολύ. Βασίλη Τερλέγκα, ο οποίος λέει ότι επιμένω ότι τα παιδιά του δεν θέλουν να γίνουν ομοφυλόφιλοι, δηλώνει ο τραγουδιστής, ενώ για κάποιες δηλώσεις του λέει έχει μετανιώσει. Ναι. Να τον ακούσουμε τον Βασίλη Τερλέγκα. Τα λέει όλα, τα λέει όλα. Αγαπημένος τραγουδιστής. Τι ακριβώς από τις δηλώσεις του έχει παρεξηγηθεί και σε τι δεν αλλάζει άποψη καθόλου. Πάμε να τον ακούσουμε, Βασίλη Τερλέγκα. Έχουν παρεξηγηθεί οι δηλώσεις σου κάποια πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να είπες. Εντάξει, μπορεί να φταίω κι εγώ. Τον τρόπο που τα έλεγα. Θεωρείς, ας πούμε, ότι η δήλωσή σου για τους ομοφυλόφιλους έχει παρεξηγηθεί. Ναι, βέβαια. Δεν χρειαζόταν από την τελευταία κουβέντα που είπα. Για αυτήν, ναι, έχω μετανιώσει. Είχες πει ότι τα παιδιά μου δεν θέλουν να γίνουν ομοφυλόφιλοι. Όχι μόνο αυτό. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αυτό επιμένω να το λέω. Είχα πει μια άσχημη κουβέντα στο φίλο μου τον Γρηγόρη, την οποία την πήραν τα παιδιά και με βρίζανε. Αλλά εντάξει, εγώ τις αγαπώ. Είχαν δίκιο. Η διατύπωση δεν είδαν καθόλου. Ούτε αρμόζουσα, ούτε. Τέλος πάντων, ήμουν εκτός. Τέλος πάντων, υπάρχει κάτι όμως σε αυτή την περίπτωση. Το οποίο δυστυχώς και ευτυχώς θα το πάρω μαζί μου. Το λέω τώρα. Δεν θα το πω ποτέ. Τι μου συνέβη εκείνη το βράδυ. Πριν από αυτή τη δήλωση είχε συμβεί κάτι. Ναι, πιστεύω ναι. Το διαπίστωσα μετά. Βοήθησε με. Εγώ σε βοηθάω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Εννοώ για να μην παρεξηγηθεί πάλι. Γιατί να παραξηγηθεί. Εννοώ για να μην το καταλάβει. Μπορεί να ήμουν αματιασμένος, κορίτσι μου, ξέρω. Εγώ είμαι και μορφόπεδο. Πήρα από τον πατέρα μου. Ο Βασίλης Τερλέγκας, ένας και μοναδικός, σου στέλνω με την αγάπη μας. Ένας φοβερός καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος τραγουδιστής.